Είμαστε στο εσωτερικό της υψηλής γέφυρας Σερβίων, στον έκτο πρόβολο, όπου υπήρχε η ζημιά στη γέφυρα, η οποία έχει επιδιορθωθεί ως προς τη ρογμή που υπήρχε στον 7ο, μεταξύ 7ου και 6ου σπονδύλου της γέφυρας, με ισχυρές λάμεις, οι οποίες έχουν αποκαταστήσει τη στατικότητα στο σημείο εκείνο. Και από σήμερα ξεκινάνε οι εργασίες, βλέπουμε στο βάθος στο συνεργείο, οι εργασίες για την εγκατάσταση των τενόντων, των ισχυρών ατσάλινων τενόντων, οι οποίοι και θα θωρακίσουν συνολικά τον έκτο πρόβολο για να μπορέσει η γέφυρα να λειτουργήσει κανονικά. Επομένως, ξεκινάνε οι εργασίες της τέταρτης φάσης επισκευής της γέφυρας των Σερβίων και θα ακολουθήσουν οι εργασίες των δοκιμαστικών φορτήσεων για να δοκιμαστεί η αντοχή της γέφυρας σε όλους τους προβόλους της. Το Σάββατο μας έρχεται, θα γίνουν δοκιμαστικές φορτήσεις στον 4ο και στον 5ο πρόβολο και ελαφρύτερες δοκιμαστικές φορτήσεις στον 6ο πρόβολο, που μπορεί να αντέξει πλέον χαμηλά βάρη εξαιτίας των λεπίδων που έχουν τοποθετηθεί, για να εξεταστεί η αντοχή της γέφυρας, ώστε να πάρουν αποφάσεις για την έναρξη κυκλοφορίας των οχημάτων χαμηλού βάρους. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι πολύ δύσκολες εξειδικευμένες εργασίες που γίνονται με ακρίβεια χιλιοστού αυτή τη τέταρτη φάση και την εγκατάσταση των τενόντων, θα γίνει προένταση αυτών. Με ισχυρές δυνάμεις θα τεντώσουν τους τένοντες οι μηχανικοί για να μπορέσουν να τραβήξουν τα φορτία της γέφυρας που σε αυτό το σημείο επιβαρύνουν το αδύναμο τμήμα της, που εξαιτίας της οξύδωσης των δύο εξωτερικών τενόντων οι οποίοι έχουν αχρηστευτεί έχει απομειωθεί η ικανότητα της γέφυρας, για να μπορέσουν να πάρουν καινούργιοι τένοντες οι εξωτερικοί που θα τοποθετηθούν τα φορτία της γέφυρας και θα επαναξιολογηθεί με δοκιμαστικές φορτήσεις μετά την ολοκλήρωση των τενόντων για να αξιολογηθεί η κατάσταση γέφυρας. Εκτός από όπου, σύμφωνα και με τις εργασίες που ξεκίνησαν, καταμένουν να ακολουθούν μέσα στο επόμενο 20ήμερο, εάν όλα πάνε καλά, εκτός από όπου, θα είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε, να αρχίσουν να γίνονται οι προεντάσεις των τενόντων και να στη συνέχεια να ακολουθήσει η δοκιμαστική φόρτωση και του έκτου προβόλου, όπως είπα, για να αξιολογηθεί η αντοχή της γέφυρας και θα παρθούν τότε οι οριστικές αποφάσεις για την απόδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία και για τα βαρέα οχήματα.